Λοιπόν, πανικό έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στα νοικοκυριά η πρόθεση της κυβέρνησης να διπλασιάσει σχεδόν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πολλοί καταναλωτές σπέβδουν να βρουν τώρα εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και οι εταιρείες που διαθέτουν καυσόξυλα και βιομάζα δέχονται ήδη βροχή παραγγελιών. Χιλιάδες καταναλωτές έσπασαν τα τηλέφωνα σε εταιρείες με καυσόξυλα και βιομάζα προκειμένου να βρουν τρόπο για φθηνή θέρμανση στον επερχόμενο χειμώνα. Και όλα αυτά πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει επισήμως τη φορολογική εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές των πετρελαιοειδών, μια τετραμελής οικογένεια στη Φλόρινα, όπου ο χειμώνας κρατάει σχεδόν 6 μήνες, θα πρέπει να ξοδέψει για 2 τόνους πετρελαίου περίπου 1.560 ευρώ. Αν εξισωθούν όμως οι φόροι, η τιμή σχεδόν θα διπλασιαστεί και η ίδια οικογένεια θα πρέπει να ξοδέψει περίπου 2.640 ευρώ. Αυτές εδώ είναι δύο μορφές βιομάζας. Αυτό είναι θρηματισμένο και συμπιεσμένο ξύλο, ενώ αυτό εδώ παράγεται από τον πυρήνα της ελιάς. Για να έχουμε θερμαντική απόδοση ίση με 1 τόνο πετρελαίου, χρειαζόμαστε 2,5 τόνους από αυτό εδώ το υλικό και περίπου 2 τόνους από αυτό εδώ. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό οικονομικά για το πορτοφόλι μας. Η τετραμελής οικογένεια στη Φλόρινα, αν δεν χρησιμοποιούσε πετρέλαιο, θα χρειαζόταν για θέρμανση περίπου 4 τόνους ξύλα με κόστος 480 ευρώ. Ή, αν είχε καλοριφέρ με λέβητα βιομάζας, θα έπρεπε να κάψει 5 τόνους πυρηνό ξύλο με συνολικό κόστος 300 ευρώ. Οι λέβητες βιομάζας μπορούν να κάψουν πάρα πολλά βιοαποικοδομήσιμα υλικά, από ξύλο, πυρηνόξυλο, πελέτα, αγριαγκινάρα, κουκούτσια, ροδάκινο, αμύγδαλου. Ωστόσο, για την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με λέβητα βιομάζας απαιτούνται περίπου 3.500 ευρώ και υπολογίζεται πως για να γίνει απόσβεση του κόστους χρειάζεται από 1,5 έως 3 χρόνια ανάλογα με τη χρήση του. Πολλοί προμηθεύτηκαν από τώρα τα απαραίτητα ξύλα για να προλάβουν το ενδεχόμενο να αυξηθεί η τιμή τους λόγω της ζήτησης. Στη Θεσσαλονίκη η ζήτηση στα καυσόξυλα έχει ήδη ξεκινήσει. Σίγουρα κάτι παραπάνω θα πάρει και η τιμή του ξύλου.